Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B. Χωρίς καθαρίστριες από σήμερα το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, καθώς οι εργαζόμενες διαμαρτύρονται ότι με τη νέα προκήρυξη οδηγούνται στην απόλυση. Αντίθετα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου υπάρχει ηρεμία, καθώς διασφάλισε στις καθαρίστριες ο διοικητής πως δεν θα έχουν πρόβλημα χωρί καθαρίστριε είναι από σήμερα το πρωί το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα τη Πάτρα, καθώ οι 40 εργαζόμενε καταγγέλουν ότι με τη νέα προκήρυξη οδηγούνται στην απόλυση. Τα αιτήματά μα είναι για την προκήρυξη που θα βγει. Υπάρχουν κάποιοι συναδέλφοι που δεν έχουν απολυτήριο. Και ζητάμε να το βγάλουν εκτό, να μην υπάρχει. Και το ζητάμε, το άλλο που ζητάμε είναι η μοριοδότηση να έχουμε λίγο μεγαλύτερη μοριοδότηση από αυτού που θα έρθουν. Γιατί με αυτή τη μοριοδότηση που μα δίνουν, εμεί πεταγόμαστε έξω. Οι 20 από τις 40. Χωρί να έχουν το απολυτήριο γυμνασίου, αυτομάτω πετάγονται έξω, δεν μπορούν να καταθέσουν φακέλου. Και οι άλλε 20, με τη μοριοδότηση, δεν μπορούμε καν να κυνηγήσουμε, να, να έρθουμε σε μια ισοψηφία με αυτέ που θα έρθουν να καταθέσουν φακέλου την ίδια ώρα όπως αναφέρουν δεν έχουν στήριξη από τον διοικητή του νοσοκομείου. Μας κάλεσε ο διοικητής πάνω να μας θέσει τα, την κατάσταση πως έχει, μας είπε ότι είμαστε παράνομοι, ε, μας είπε ότι σαν διοικητής οφείλει να μας καλέσει σε απολογία ε, για να περάσει και στο φάκελό μας ε, και σίγουρα θα κρατηθεί και το μεροκάμα από τη στιγμή που απεργούμε και ότι νομικά δεν καλυπτόμαστε. Από εκεί και πέρα εμεί θα μαζευτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε και θα πράξουμε γιατί τόσο ή άλλως τη σήμερα τη 14 Ιουνίου έτσι όπως έχουν τα πράγματα σπίτι μας θα είμαστε. Ε, τώρα θα συνονοηθούμε με τα παιδιά να δούμε πώ θα πράξουμε και τι συνέχεια θα κάνουμε. Ο ίδιο δεν ανησυχεί γιατί μα είπε ότι υπάρχουν δουλειέ έξω, ανοίξαν οι δουλειέ, οπότε θα βρούμε δουλειέ. Θα βρίσκουν τα παιδιά μα και θα βρούμε εμεί σε αυτή την ηλικία. Ο κύριο έτσι μας είπε ότι υπάρχουν δικότητα. Οι, ε, ε, οι εργαζόμενε και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του νοσοκομείου, οι οποίοι απασχολούνται με ατομικέ συμβάσει που λήγουν στι 14 Ιουνίου. 2018, πριν κλείσουν, δηλαδή, διετία ώστε να μπορέσουν να εγείρουν αξιώσει μονιμότητα. Συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην είσοδο του νοσοκομείου και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να χάσουν τη δουλειά του. Δουλεύουμε διπλά απόστα. Έρχονται πολλέ κοφέλε το πρωί από τι 4 η ώρα για να καλύψουν τα πόστα του. δεν έχουμε πάρει. Άδειε άδειες δεν έχουμε πάρει. Θα θα πολλέ χρωστούμε. Και χρωστούμε. Έξι μέρε με τη μεταφορά το που του μας... θόρακο ναι. και το, το 409. Αυτό Έξι που... μέρε χωρί άδεια, χωρί τίποτα. Και μα χρωστάει από, το... από πέρυσι τι άδειε. Δουλέψα. Δουλέψαμε και αυτό είναι το ευχαριστώ. Τι να πω δηλαδή. Μα τις... 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 να έχουν όλοι Διαματύρουν... δικαίωμα μια μόνιμη δουλειά πιστεύω. Εντάξει. Από αυτό πιστεύω όλοι εδώ πέρα συμπαραστέκονται και στο πλευρό του. Και σε όποιον άλλον έρθει για μια δουλειά για μια δουλειά. είναι άδικο να πεταχτούν οι οποίε οι καθαρίστριε είναι το Α και το Ω στο χώρο του νοσοκομείου. Καθαρίζουν άψογα, δουλεύουν πάρα πολλέ ώρε, ε, είναι μέσα στα χειρουργεία, πιστεύω ότι είναι μέσα στα μικρόβια. Μάλιστα, ορισμένε από τι εργαζόμενε δηλώνουν αποφασισμένε να ξεκινήσουν απεργία πείνα. Δύο είναι οι κυριότερες ενστάσει που έχουν αναφορικά με τα κριτήρια πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται στην υποέκδοση προκήρυξη. Το πρώτο έχει να κάνει με την προπηρεσία, καθώ θεωρούν ότι δεν πρημοδοτείται επαρκώ με αποτέλεσμα να δίνεται προβάδισμα σε όσου είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το δεύτερο αφορά το γεγονό ότι στην προκήρυξη θα ζητείτε οι υποψήφοι να είναι απόφοιτοι υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να έχουν απολυτήριο γυμνασίου, όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980. Ωστόσο, οι περισσότερε είναι απόφοιτε δημοτικού. Αντιθέτω, στο νοσοκομείο του Ρίου επικρατεί εργασιακή ειρήνη. Η απεργία ξεκίνησε το πρωί και, όπω τονίζουν, και το επόμενο πρωί θα του βρει στο ίδιο σημείο. Το θέμα των μεδουσών έρχεται ξανά στο προσκήνιο εν ώψη τη θερινή σεζόν. Η περιφέρεια Πελοπονίσου και η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα βάζουν το θέμα στο τραπέζι, ώστε να βρεθεί αποτελεσματική λύση πριν χάσουν ακόμη μία σεζόν οι επιχειρηματίε. Οι μέδουσε που ταλαιπώρησαν το περσινό καλοκαίρι λουόμενου και επιχειρηματίε κατά μήκο των ακτών του Κορινθιακού και του Πατραϊκού κόλπου. Φαίνεται πως πόνο κεφαλιάζουν ακόμα τους πάντες, καθώ ο κίνδυνο να ζήσουμε άλλη μία θερινή περίοδο με την συντροφιά του ακούγεται ω εφιάλτη. Το θέμα που απασχολεί διαρκώ οι μερίδες και συσκέψει φαίνεται πω έχει απασχολήσει και την περιφέρεια Πελοπονίσου, η οποία δείχνει να προκρίνει τη λύση τη τοποθέτηση προστατευτικών δικτυών σε μερικέ από τι πιο δημοφιλεί παραλίε τη, που είχαν πνιγεί πέρυσι από τι τσούχτρε, όπω για παράδειγμα το Λουτράκι τον σχετικό φάκελο με τα στοιχεία για το πρόβλημα με τις μέδουσε στον Κορινδιακό και κυρίω τα θέματα που δημιουργούσε στο Λουτράκι, κατέθεσε στην περιφέρεια το Λιμενικό Ταμείο και ο Οικείο Δήμο. Από την πλευρά τη, η περιφέρεια Πελοποννήσου προώθησε πριν από δύο εβδομάδε το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομική Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία Έγκριση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενό εκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση των προστατευτικών αυτών δικτυών. Από την πλευρά τη, η περιφέρεια Πελοποννήσου προώθησε πριν από δύο εβδομάδε το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομία Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία για έγκριση. Στόχο τη Περιφέρεια Πελοπονίσου είναι με το που λάβει την απάντηση να προκηρύξει αμέσω ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για να ανακηρύξει τον ανάδοχο του έργου. Οι διαδικασίε έχουν το χαρακτήρα του κατεπήγοντο λόγω του μεγέθου του προβλήματο. Από την πλευρά τη, η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο επιθυμεί να αντιμετωπίσει σοβαρά και σε βάθο το πρόβλημα και όπω επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους επιχειρηματίες της περιοχής και στοχεύουμε να το δούμε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να το προσεγγίσουμε συνολικά και σοβαρά. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα που δεν χρήζει επιφανειακής αντιμετώπισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχεδιάζει εντός του Απριλίου να διοργανώσει μια μεγάλη ημερίδα όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν όσοι μπορούν να συνεισφέρουν, μεταξύ των οποίων ειδικοί επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι του Υπουργείου και όλοι οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς. Σε 8.500 πληστηριασμούς στοχεύουν για φέτος οι τράπεζες. Την επόμενη χρονιά ο αριθμός ανεβαίνει στα ύψη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των τραπεζών, ο αριθμό των πληστηριασμών που θα πραγματοποιηθούν φέτο θα είναι χαμηλότερο κατά 50% σε σχέση με τα αρχικά του πλάνα. Και αυτό γιατί καθυστέρησε η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματο διενέργειά του. Ενώ μόλις πριν από λίγε ημέρε ανεστάλλει η αποχή τη πλειονότητα των συμβολεογραφικών ενώσεων. Με αυτά τα δεδομένα, το πρώτο τρίμηνο τη χρονιά αναμένεται να κλείσει με 1.000 πληστηριασμού, στο δεύτερο τρίμηνο θα γίνουν 2.000, στο τρίτο τρίμηνο λόγω των διακοπών του Αυγούστου 1.500 και στο τέταρτο τρίμηνο 4.000, σύνολο δηλαδή 8.500 πληστηριασμοί για φέτος. Για την ερχόμενη χρονιά οι τράπεζες στοχεύουν σε τουλάχιστον 25.000 πληστηριασμούς, καθώς το σύστημα θα τρέχει με κανονικούς ρυθμούς μετά την φετινή δοκιμαστική περίοδο του. Δεν είναι αντικειμενικό γιατί και τα κομπιούτερ κάνουν λάθη και μπορεί ο άλλος χωρίς να χρωστάει να το πάρουν τα σπίτι και να μην μπορεί να βρει και πουθενά. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο αυτό να γίνεται. Ε, αλλά η κυβέρνηση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και η κατάσταση έχει φτάσει εκεί. Ε, γνώμη μου είναι ότι οι πληστηριασμοί πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν. Θεωρώ ανεπίτρεπτο ο κόσμος να μένει στον δρόμο σε μια τέτοια χρονική περίοδο και περιμένω ας πούμε από τις τράπεζες, εμείς και άλλων επιχειρήσεις κέρδος θέλουν, να δείξουν μια χύπη και όταν βλέπουν ότι η ανεργία και όλα τα άλλα όλα τα φαινόμενα που οδηγούν στο φαινόμενο της φτώχειας και της ανεργίας να, να είναι λίγο πιο ενδεικτικό της λειτουργίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ως τώρα είναι το μειωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτούς είτε από εταιρείε είτε από φυσικά πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 10% των ακινήτων μεταβιβάζεται σε τρίτους, ενώ περίπου η μισή πληστηριασμοί ως και την περασμένη Τετάρτη ήταν άγωνοι, καθώς δεν εκδηλώθηκε από κανέναν ενδιαφέρον συμμετοχής. Φρενάρει η μείωση της ανεργίας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Εργάνη αλλά και του ΟΑΕΔ. Σημαντικά κάμψη του ρυθμού μείωση των ανέργων εκδηλώθηκαν στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018, όπως δείχνουν στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, για τον Φεβρουάριο του 2018 το πλεόνασμα στο ισοζύγιο της απασχόλησης μειώθηκε κατά 8.310 θέσεις απασχόλησης φέτος σε σχέση με πέρυσι. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο απασχόλησης διαμορφώθηκε σε 16.628 άτομα τον Φεβρουάριο, έναντι 24.938 ατόμων τον Φεβρουάριο του 2017. Και αυτό γιατί: Οι αποχωρήσεις αυξήθηκαν σε υψηλότερο ρυθμό έναντι των προσλήψεων στο διάστημα Φεβρουάριος 2017-Φεβρουάριος 2018. Το πλήθος των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά 0,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ταυτόχρονα, τον Ιανουάριο του 2018, οι άνεργοι του ΑΕΔ αυξήθηκαν κατά 1,9%. Ξεκίνησαν σήμερα επισήμω τη λειτουργία του οι δύο τοπικέ μονάδε υγεία. Η μία θα βρίσκεται στα Ζαρουχλέικα και συγκεκριμένα επί τη οδού Πίγασου, στο πρωινή Καζαρουχλέικων και η άλλη στο πρωινίκα Αγίου Αλεξίου. Το ωράριο λειτουργία θα είναι 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι ξεκίνησε σήμερα επισήμω τη λειτουργία τη η πρώτη τοπική μονάδα υγεία στα Ζαρουχλέικα και συγκεκριμένα επί τη οδού πήγα σου στο πρώην οίκα Ζαρουχλέικων. Οι τόμοι Ζαρουχλέικων είναι στελεχωμένοι με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένοι και θα λειτουργεί από τι 7 το πρωί έω τι 3 το μεσημέρι, μέχρι να εκδοθεί νέα οδική από την διοίκηση. Σήμερα με μεγάλη χαρά υποδοχόμαστε του συναδέλφου από το Τόμι δηλαδή συναδέρφου γιατρού, γενικό γιατρό, παιδίατρο, νοσηλευτέ, επισκέπτρια υγεία, είναι οι γιατροί οι οποίοι ουσιαστικά θα στελεχώσουν τον οικογενειακό γιατρό, ώστε κάθε ο κάθε πληθυσμό τη περιοχή να έχει τον οικογενειακό του γιατρό, το δικό του γιατρό να τον παρακολουθεί, είτε είναι ενήλικα στου γενικού γιατρού, είτε είναι παιδί στον παιδίατρο. Οι τόμοι λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χωρίς διακρίσεις. Οι πρώτε εντυπώσει από του πολίτε θα είναι σίγουρα είμαστε ότι είναι 100% θετικέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμο να έχει το γιατρό του. Να έχει το γιατρό που θα ξέρει το ιστορικό του, θα ξέρει τα εμβολιά του, θα τον προγραμματίζει για όλε τι εξετάσει, τα φάρμακά του, θα έχει το δικό του το γιατρό. Και η διαδικασία ένταξη είναι απλή, όπω εξηγεί ο κύριο Ματζουράνη. Τη λειτουργία τη ξεκίνησε επίση και η τοπική μονάδα υγεία Αγίου Αλεξίου, η οποία στεγάζεται στο χώρο του πρώην Ίκα Αγίου Αλεξίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, σύντομη νυχτερινή σα ενημέρωση από το Super B ολοκληρώθηκε. Σα ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μα. Από εμά, ευχέ για ένα όμορφο βράδυ.